Στις 21 Απριλίου του 2013 η ΑΕΚ θα ιτηθεί από τον Ατρόμητο εκτός έδρας 1-0. Και θα μου πεις, Δήμο, και τι με νοιάζει με μια άκυρη αγωνιστική ή έγινε πριν 10 χρόνια. Αυτή η ΙΤΑ επισημοποίησε και τον υποβιβασμό της ΑΕΚ το 2013 από την Α Εθνική στη Β Εθνική. Η συνέχεια λίγο πολύ είναι γνωστή. Η ΑΕΚ θα πέσει και Γ Εθνική, όχι για αγωνιστικούς, αλλά για οικονομικούς λόγους, ώστε να ξεχρεώσει τα πάρα πολλά χρέη που είχε. Στη συνέχεια η ΑΕΚ ανέβηκε κατευθείαν τις κατηγορίες, πήγε την πρώτη χρονιά από τη Γ στη Β. Τη δεύτερη χρονιά από τη Β στην Α. Το 2016 η ΑΕΚ ήταν πίσω στη Super League και μόλις 2 χρόνια μετά κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Οπότε σε μία μόλις πενταετία η ΑΕΚ βρέθηκε από την κόλαση της Γ Εθνικής στον παράδεισο του πρωταθλήματος μετά από 24 ολόκληρα χρόνια. Αυτό που όμως θα κάνουμε εμείς σήμερα είναι να πάρουμε την ΑΕΚ από το ελληνικό πρωτάθλημα και να κάνουμε κάτι παρόμοιο στο γερμανικό πρωτάθλημα. Θα βάλουμε την ΑΕΚ στην τρίτη κατηγορία Γερμανίας και θα προσπαθήσουμε μέσα σε 5 σεζόν όχι μόνο να έχουμε φτάσει στην Bundesliga αλλά να την κατακτήσουμε κιόλας. 5 σεζόν. Μπορούμε να το κάνουμε. Όπως έχουμε πει και σε άλλα τέτοια βίντεο, όταν οι πρόεδροι παίρνουν τις ομάδες τους και τις πάνε σε ξένα πρωταθλήματα, στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα, τα έσοδα αρχίζουν και ανεβαίνουν. Οπότε θα έχουμε και λίγη ενίσχυση από τον πρόεδρο. Άρα θα κάνουμε και καλές μεταγραφούλες. Πιστεύω το έχουμε. Πάμε να μπούμε. Και ξεκινάμε αμέσως στο safe με ένα πάρα πολύ άσχημο νέο. Ξεκινάμε με το νέο ότι ο Λιβάη Γκαρσία, ακόμα δεν ξεκινήσαμε τη σεζόν, αποχωρεί γιατί από ό,τι είδα έχει ρήτρα 22,8 εκατομμύρια και μόλις την ενεργοποίησε η Nottingham Forest. Και η Nottingham Forest πήρε μάλλον ίσως και τον καλύτερο παίκτη στο ρόστερ για 23 εκατομμύρια, χωρίς να μπορούσα να διαπραγματευτώ ποτέ. Οπότε ναι, δεν έχουμε Λιβάη Γκαρσία με το που ξεκινάμε. Το δεύτερο θέμα που αντιμετωπίζουμε νωρίς-νωρίς είναι ότι δεν μπορούμε να φέρουμε παίκτες, ακόμα και μικρούς παίκτες που έχουν ταλέντο και μπορούν να αναπτυχθούν, γιατί δεν θέλουν να έρθουν στην τρίτη κατηγορία Γερμανίας και το ρόστερ μας είναι ήδη αρκετά καλό. Οπότε δεν μπορώ να πάρω και παίκτες οι οποίοι είναι κακοί και θα μην γίνουν στο μέλλον καλοί, γιατί θα είναι downgrade στο ρόστερ. Δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα εδώ τον Κουαντιό Μανού Κονέ που είναι 29 ετών και είναι 77 rating, πολύ καλό και πολύ promising. Αλλά παίρνω αυτό το μήνυμα όταν πάω να τον προσεγγίσω. Ο παίκτης δεν θέλει να μετακινηθεί. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπως αυτή εδώ του Paul Vanner, ο οποίος είναι 16 ετών, 63 overall, δεν θα τον βάζαμε βασικό, αλλά είναι τεράστιο prospect, δεν μπορούμε να τον κάνουμε approach ούτε αυτόν. Ούτε αυτός θέλει να μετακινηθεί, και αυτό μάλλον είναι λόγω της κατηγορίας που είμαστε. Οπότε, τι θα κάνουμε στην πρώτη σεζόν. Εγώ έκανα μια μεταγραφή, η οποία μπορεί να αποδειχθεί καλή. 19 ετών είναι ο Ιμπραχήμ Σισοκό από την Νιμέγκεν, από την Ολλανδία. 19 ετών είναι 65 overall, μια χαρά, θα τον αναπτύξουμε αυτή τη σεζόν, θα έρχεται από τον πάγκο. Και θα πάμε να δούμε στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας αν το roster της ΑΕΚ είναι ικανό να ανέβει κατηγορία, να πάρει και το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας της Γερμανίας. Πιστεύω πως ναι. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε πώς θα πάει η πρώτη σεζόν, χωρίς πολλές μεταγραφές, γιατί μάλλον δεν τις χρειαζόμαστε κιόλας. Θυμάστε που σας είπα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε μεταγραφές γιατί κανένας παίκτης δεν δεχόταν να έρθει να παίξει στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, φυσιολογικό και όλα αυτά. Φτάσαμε στον Ιανουάριο και άνοιξε και πάλι η μεταγραφική περίοδος και η ομάδα δεν πηγαίνει πολύ καλά στο πρώτο μισό της σεζόν. Παιδιά, δεν είμαστε στις θέσεις για να ανέβουμε. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό. Αλλά έγινε το μαγικό και ο πρόεδρος κάνει ένα τεράστιο δώρο στον κόσμο και στην ομάδα και καταφέρνει να πάρει τον Virts, ένα τρομερό ταλέντο, 19 ετών, 84 rating. Απίστευτη μεταγραφή. Δεν ξέρω πώς θα καταφέραμε. Η Leverkusen εντωμεταξύ δεν ήθελε να τον πουλήσει. Οπότε έπρεπε να πληρώσουμε τη ρήτρα η οποία ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά έπρεπε να φέρω έναν παίκτη, παιδιά, για να σωθεί η χρονιά. Γίνεται να μην περάσουμε στην πρώτη σεζόν, να μην πάμε Zweite Liga, να μην πάμε στη δεύτερη εθνική. Οπότε έπρεπε να φέρω έναν παίκτη ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Δεν γινότανε. Πήραμε το Virts. Προφανώς και είναι bad negotiation γιατί από 82 εκατομμύρια value τον πληρώσαμε 150 εκατομμύρια. Αλλά δεν μπορούμε, δεν έχουμε πολλές επιλογές. Άρα κάπου πρέπει να δώσουμε τα λεφτά μας και τα δώσαμε στον Virts. Νομίζω είναι ένα καλό deal. Ο Virts νομίζω θα τραβήξει πάρα πολύ την ομάδα, όχι μόνο σε αυτή την κατηγορία, αλλά για πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει, πρέπει να βοηθήσει, πρέπει να ανέβουμε κατηγορία. Δεν γίνεται τώρα να μείνουμε δεύτερη χρονιά στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Τέλος της πρώτης σεζόν λοιπόν και πάμε να δούμε αν σώσαμε την κατάσταση με τη μεγάλη μεταγραφή που είχαμε τον Ιανουάριο και αν θα ανέβουμε κατευθείαν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας ή αν θα πρέπει να περάσουμε άλλη μια χρονιά στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Για να δούμε. Και όπως βλέπετε τα καταφέραμε όταν σας έκανα την ενημέρωση για τη μεταγραφή του Virts. Ήμασταν στην έκτη θέση, 7 βαθμούς διαφορά από την τρίτη θέση που οδηγεί κατευθείαν. Δεν ξέρω αν, νομίζω μπαράζ, δεν ξέρω η τρίτη θέση αν οδηγεί κατευθείαν στη δεύτερη κατηγορία, αλλά τέλος πάντων στη διεκδίκηση για την άνοδο και καταφέραμε. Όχι μόνο να ανέβουμε κατηγορία, να βγούμε και πρώτοι εν τέλει, να πάρουμε το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας Γερμανίας και με διαφορά 9 βαθμούς. Οπότε φαντάζομαι βοήθησε μεταγραφή. Αυτό θα το δούμε συνέχεια όταν θα δούμε τα stats των παικτών. Βέβαια έχουμε 82 βαθμούς, 24 νίκες, 10 ισοπαλίες, 4 ήττες, 83 γκολ σκοράρα με 43 δεχθήκαμε, 40 γκολ difference. Μια χαρά. Το δεύτερο μισό μάλλον ήταν εξαιρετικό για να έχουμε τέτοια διαφορά, γιατί όταν τσέκαρα στο πρώτο μισό τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα. Στην πρώτη μας σεζόν άλλη μια διοργάνωση είχαμε όλοι και όλοι. Από ό,τι βλέπουμε στον τελικό δεν είμαστε. Μπάγερ Μονάχου μπορούσε να το κλασικό.
τελικός γερμανικού κυπέλου. Στον πρώτο γύρο αντιμετωπίσαμε το Αμβούργο που είναι μια κατηγορία πάνω από εμάς και περάσαμε στην επόμενη φάση. Περάσαμε και μια φάση. Και στην επόμενη φάση είχαμε πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση. Δεύτερο γύρο μόλις και κληρωθήκαμε με την Bayern Μονάχου, η οποία είναι φιναλίστ του κυπέλου. Αποκλειστήκαμε. Το παλέψαμε όπως φαίνεται 3-2, αλλά αποκλειστήκαμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πολύ άτυχη κλήρωση. Πάμε στα stats των παικτών για την πρώτη σεζόν. Οι περισσότερες συμμετοχές έγιναν από τον Κατσίνοβιτς, όπως βλέπετε, τον Αραούχο, ο οποίος είναι αρχηγός της ομάδας φυσικά, Μουκουντή, Μοχαμαντή, και μετά πέφτουμε σιγά σιγά από θέμα συμμετοχών. Πρώτο σκόρερ λοιπόν είναι ο Σέρχιο Αραούχο, φυσικά ο αρχηγός, ο striker μπροστά, κουβάλισε 27 γκολ, 7 assist, μαγικά stats. Από πίσω τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος φαίνεται να έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν με πολλές συμμετοχές και εκείνος και 13 γκολ, 9 assist. Ο Βίντς, παρότι έκανε πολύ λιγότερες συμμετοχές από τους υπόλοιπους, είχε ήδη σε μισή χρονιά, σε μισή σεζόν, 10 γκολ, 7 assist σε 22 μόλις συμμετοχές. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Και όπως είπαμε, όχι μόνο για φέτος, είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλουμε να μας τραβήξει για όλο το save. Όπως είδαμε, ο Γκατσίνοβιτς το πρώτο σε assist, 9 assist. Βίρτζ δεύτερος, μαζί με Αραούχο 7 assist, 5 έκανε και ο Άμραμπατ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και από ό,τι βλέπουμε, έχουν ανέβει και αρκετά οι παίκτες μας, έχουν πάρει περισσότεροι σε overall. Καλό αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μας σεζόν. Κάπως περίεργα τα πράγματα, λίγο τα μεταγραφικά περίμενα λίγο καλύτερα, αλλά δεν μπορούμε να φέρουμε εύκολα παίκτες. Ελπίζω αυτό στη δεύτερη σεζόν να αλλάξει, να είδαν το project οι ομάδες και οι παίκτες και να κατάλαβαν ότι η ΑΕΚ πάει για μεγάλα πράγματα στη Γερμανία. Πάμε στη δεύτερη σεζόν, πάμε δεύτερη κατηγορία, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε back-to-back άνοδο ή back-to-back και πρωτάθλημα και άνοδο και να κάνουμε και καμιά μεταγραφή της προκοπής για να ανέβουμε λίγο για επίπεδο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είχαμε πολύ busy καλοκαίρι, κάναμε μεταγραφές και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στη δεύτερη σεζόν. Πάμε να σας δείξω τι μεταγραφές έχουν γίνει και να φύγουμε για τη δεύτερη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Ξεκινάμε με τη μεταγραφή του Ζερεμί Ντοκού από την Ρεν, 26,5 εκατομμύρια, μια χαρά, εξαιρετικά. Από την Bayern Μονάχου σας είχα πει ότι είχα βάλει στο μάτι αυτόν τον Βάνερ, πολύ μικρός, 17 ετών. Τον πήρα για 2 χρόνια δανεικό με οψιόν αγοράς, 8 εκατομμυριάκια. Αν μας βγει καλός, τον κρατάμε και την τρίτη σεζόν. Αν δεν μας βγει καλός, παίρνει πίσω το παλουδάκι της Bayern Μονάχου. Και ποιος ήταν στους free agents? Ο Μπενζεμά. Και εννοείται, ναι, έφερα Μπενζεμά στη Zweite Liga με την ΑΕΚ, αφού ήθελε, ρε παιδιά, ήθελε να έρθει εδώ πέρα. Στην ομάδα της καρδιάς του, να κλείσει την καριέρα του Μπενζεμά και τον έφερα ελεύθερο. Έπρεπε να το κάνω μεγάλη, τεράστια μεταγραφή. Άλλος ένας που είχα στα μπάρια την προηγούμενη σεζόν που δεν ερχόταν κανείς στην τρίτη κατηγορία Γερμανίας, αλλά τώρα έρχονται όλοι, είναι εδώ ο Κονέ από την Gladbach, 22 ετών, ήδη 80 rating, ήδη μπαίνει στη βασική δεκάδα, δεν είναι καν για το μέλλον, είναι και για το παρόν και για το μέλλον. Φοβερή μεταγραφή επίσης, 35,5 εκατομμύρια. Και κλείνουμε με τη μεταγραφή του Λούκας Ερνάντες από την Bayern Μονάχου και αυτό 43 εκατομμύρια, η μεγαλύτερη μας μεταγραφή έως τώρα. Center back, βασικότατος, εννοείται, 27 ετών, έχει και μέλλον και αυτός, 27 ετών μια χαρά και μπορεί να παίξει και αριστερό back. Πάρα πολύ ωραία μεταγραφή. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή παρατάσσεται έτσι με Αθανασιάδικα από τα δοκάρια, Μουκουντή Ερνάντες, Ρότα δεξιά, Μοχαμαντή αριστερά. Έχουμε τον Κονέ μόνο του εκεί στο κέντρο, δεξιά Ντοκού, αριστερά Γκατσίνοβιτς, δύο δεκάρια, Βίρτς και Πινέδα και μπροστά ο Μπενζεμά. Χαμούλης, πάμε να μπούμε στη δεύτερη σεζόν. Τέλος και η δεύτερη σεζόν λοιπόν και πάμε να δούμε τι έκανε η ομάδα στην Bundesliga 2. Πάμε να δούμε αν πετύχαμε τους στόχους μας. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρωτάθλημα και όπως βλέπετε στο πρωτάθλημα έχουμε πετύχει ακριβώς 2 στα 2 και έχουμε και 2 ανόδους και 2 κατακτήσεις πρωταθλημάτων στην Bundesliga 3 ή τέλος πάντων στην τρίτη κατηγορία της Bundesliga και στην Bundesliga 2. Οπότε η ΑΕΚ πάει στην Bundesliga με το σπαθί της από την τρίτη κατηγορία στην πρώτη. 7 βαθμούς διαφορά από την Bochum. 23 νίκες, 7 ισοπαλίες, 4 ήττες, 70 γκολ υπέρ, 37 κατά και 33 γκολ difference. Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη επίθεση και την τρίτη καλύτερη άμυνα μαζί με την Bochum από ό,τι βλέπω πρόχειρα εδώ. Πολύ ωραία σεζόν, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στο πρωτάθλημα λοιπόν ήμασταν ό,τι πρέπει. Δεν κάναμε τίποτα λάθος. Πήγαμε πρώτοι. Πάμε Bundesliga. Πάμε όμως να δούμε τι κάναμε και στο κύπελο. Γιατί σε περίπτωση που πάρουμε το κύπελο, ίσως έχουμε έξοδο στο Europa League, νομίζω. Νομίζω. Θα μπορούσαμε. Για όμως, τι έχουμε κάνει. Και αυτή τη φορά έχουμε τελικό Werder Bremen Bayern Μονάχου. Δεν έχουμε πάει στο τελικό, οπότε κάπου έχουμε αποκλειστεί. Που αποκλειστήκαμε. Στον πρώτο γύρο πάντως περάσαμε και για τη δεύτερη σεζόν. Κερδίσαμε την Kaiserslautern 1-4, ευκολάκι. Πήγαμε δεύτερο γύρο και στο δεύτερο γύρο τι κάναμε. Χάσαμε την Ιρενβέργη. Πάλι στο δεύτερο γύρο δεν είχαμε όσο δύσκολο η κλήρωση είχαμε την περσινή χρονιά, αλλά και πάλι αποκλειστήκαμε στο δεύτερο γύρο. Δεν έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα στα κύπελα, αλλά εντάξει, κάτι θα γίνει και γι' αυτό στη συνέχεια πιστεύω. Και πάμε λοιπόν να δούμε την απόδοση των παικτών μέσα από τους αριθμούς. Πρώτος σε εμφανίσεις είναι ο Βίρτζ, εννοείται. Παλιός τώρα πλέον. Παλιός. Εντάξει, ένα χρόνο. Ναι, ένα μισή χρόνο είναι στην ομάδα. Εντάξει, 36 εμφανίσεις. 36 εμφανίσεις και ο Μίτογλου που συνεχίζει στην ομάδα. 35 ο Καβτζίνοβιτς, 35 ο Σιντιμπέ. Και πάμε να δούμε τι έχουν συνεισφέρει περισσότερο με αυτές τις εμφανίσεις. Στους πρώτους σκόρους δεν έχουμε κάποιον ακραίο αριθμό όπως πέρσι είχαμε τον Αραούχο. Ο Μπενζεμά έχει μόλις 23 συμμετοχές. Δεν ξέρω τι κάνει ο κύριος Αλμέιδα και δεν βάζει τον Μπενζεμά μέσα, αλλά
έχει 23 συμμετοχές μόνο. Γι' αυτό και 15 γκολ 8 assist. Καλά είναι 15 γκολ 8 assist σε 23 συμμετοχές, αλλά γιατί τόσες λίγες. Δεν ξέρω. 12 γκολ ο Κουαντιό Μανού Κονέ, ο οποίος τον πήραμε από την Gladbach, μεγάλο αστέρι, 22 ετών Γάλλος. Δηλαδή, αυτόν εδώ θα τον μοσχοπολίσουμε κάποια στιγμή. 12 γκολ λοιπόν από τη θέση του κεντρικού half και 4 assist. Δεν το λες άσχημα. Τα ίδια γκολ και ο Virts από δεκάρι και 8 assist. 11 γκολ και ο Ντοκού, άλλο ένα μεταγραφικό απόκτημα, πολύ καλό. Και 5 γκολ ο Ραούχο, 5 γκολ ο Σιντιμπέ, 4 ο Πινέδα, οκ, οκ. Και σε assist έχουμε 8 assist ο Virts, 8 assist ο Μπενζεμά, οπότε αυτοί οι δύο είναι οι πρώτοι σε assist. Μετά πέφτουν αρκετά, 4 ο Κονέ. Πάντως ο Κονέ είχε συμμετοχή και σε γκολ και σε assist, ήταν παντού στο παιχνίδι και έκανε και αρκετές συμμετοχές. Πολύ ωραία ο Κονέ, είναι νομίζω η πιο επιτυχημένη μεταγραφή μέχρι τώρα μετά τον Virts τη περσινή περίοδου. Ωραία, πολύ ευχαριστημένο με το roster, ευχαριστημένο πώ έχουν πάει τα πράγματα γιατί τρίτη σεζόν είμαστε μέσα στο πλάνο μα. Τρίτη σεζόν, όπω και η ΑΕΚ είχε πέσει στη Γάμα Εθνική, ανέβηκε κατευθείαν στη Β, ανέβηκε κατευθείαν στη Super League. Έτσι και εμείς από την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας πήγαμε από Bundesliga 2 και τώρα τρίτη σεζόν πάμε να μπούμε στην Bundesliga. Μπαίνουμε στην τρίτη σεζόν λοιπόν, μπαίνουμε στην Bundesliga και ήρθε η ώρα να καλύψουμε τα κενά που έχουν μείνει στο roster, τις αδυναμίες του roster, γιατί είμαστε στην Bundesliga πλέον και τα λάθη δεν συγχωρούνται. Εδώ τώρα δεν ξέρω γιατί πάμε για την πρώτη σεζόν. Να σωθούμε, να μπούμε σε καμιά θέση ευρωπαϊκή. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε τι δυνάμεις έχει το roster μας, για πόσο ψηλά είναι. Πάμε να δούμε όμως τις μεταγραφές που κάναμε για να μπούμε στην τρίτη σεζόν. Πρώτη μεταγραφή, Harvey Barnes από την Borussia Dortmund. Το πήραμε 40 εκατομμύρια. Καλή τιμή, 26 ετών, θα βοηθήσει. Αριστερά ο Γκατζίνοβιτς ήταν. Καλός ο Γκατζίνοβιτς, μένει η αλλαγή, μπαίνει ο Μπάρντς στη θέση του. Στο τέρμα δεν είχαμε κάνει καθόλου μεταγραφή, πήραμε έμπειρο τερματοφύλακα της Bundesliga, Γιάν Ζόμερ, 35 χρονών, αλλά τερματοφύλακας είναι, αυτή η ηλικία είναι το prime των τερματοφυλάκων. 6 εκατομμύρια, πολύ τζιτζάκι, σαν να μην χαλάσαμε καθόλου λεφτά. Και αριστερά δεν είχαμε πάρει επίσης κάποιον παίκτη, παίρνουμε φέτος τον Αγχελίνιο και αυτός από το γερμανικό πρωτάθλημα. Ντόρτμουντ, Μπάγκερ Μονάχου και Λιψία αποδυναμώθηκαν, έτσι πρέπει, υπάρχει και ένα πλάνο από πίσω, δεν είναι απλά μεταγραφές. Φυσικά όμως δεν μείναμε μόνο στο γερμανικό πρωτάθλημα για να αγοράσουμε παίκτες, πήραμε Κιμπεπέ, Μαέστρο Κιμπεπέ. 60 εκατομμύρια, η πιο ακριβή μας μεταγραφή μέχρι τώρα, αλλά αξίζει γιατί πρέπει να θωρακιστεί το δίδυμο των center back, Κιμπεπέ, Ερνάντες, γαλλικό δίδυμο, όμορφο. Οπότε η ομάδα παρατάσσεται κάπως έτσι για να μπούμε στην πρώτη μας σεζόν στην Bundesliga, με τον Ρότα να παραμένει στην ομάδα από την αρχή του save και τον Πινέδα. Αυτοί οι δύο παίκτες είναι στο βασικό σχήμα από την αρχή του save, έχουν επιβιώσει, δεν ξέρω για πόσο ακόμα, αλλά πάμε να μπούμε στην τρίτη σεζόν. Η πρώτη σεζόν λοιπόν στην Bundesliga για την ΑΕΚ έλαβε τέλος και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα που είχαμε σε πρωτάθλημα και κύπελο, εκεί ακόμα διαγωνιζόμαστε. Στο πρωτάθλημα, όπως βλέπουμε, είμαστε just 2 βαθμούς πάνω από την Union Βερολίνου. 2 βαθμούς και παίρνουμε τη θέση που οδηγεί στο conference, αν δεν κάνω λάθος. Έκτη θέση που οδηγεί στο conference, λοιπόν. Οπότε θα παίξουμε ευρωπαϊκή διοργάνωση στην πρώτη μας ευκαιρία που είχαμε για να βγούμε στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος. Το καταφέραμε. Δεν έχουμε πάει Champions League. Προφανώς δεν πήραμε το πρωτάθλημα στην πρώτη μας σεζόν στην Bundesliga. Είναι όμως μεγάλο αποτέλεσμα να βγαίνουμε την πρώτη μας σεζόν στην Bundesliga στην Ευρώπη. Και ας είναι και το conference για αρχή τουλάχιστον. Και όπως βλέπουμε, η Dortmund πάλι και εκείνη δεν καταφέρει να μπει στην τετράδα για το Champions League. Η Wolfsburg, Leverkusen, Λιψία και η Bayern Μονάχου θα βγουν στο Champions League και προφανώς η Bayern Μονάχου εννοείται είναι η νικήτρια της Bundesliga για άλλη μια χρονιά. Κλασικά πράγματα. Με 4 βαθμούς βέβαια από τη Λιψία, έχει πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά και πάλι είναι αυτή που παίρνει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είμαι ικανοποιημένος με αυτό το αποτέλεσμα. Θα έχουμε Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Και έχουμε 2 σεζόν ακόμα για να καταφέρουμε το στόχο μας μέσα σε 5 σεζόν να πάρουμε το πρωτάθλημα. Για να το καταφέρουμε. Στο κύπελο, τι κάναμε τώρα, για να δούμε στο κύπελο, εδώ δεν μας βλέπω. Α, ξεκινάμε από το δεύτερο γύρο γιατί είμαστε Bundesliga πλέον, δεν ξεκινάμε από τον πρώτο γύρο και κερδίζουμε την Κολονία στο πρώτο. Όχι στο πρώτο μάτς. Κερδίζουμε την Κολονία και περνάμε στον τρίτο γύρο. 0-4 πανεύκολα. Και στον τρίτο γύρο τι έχουμε. Στον τρίτο γύρο θα αποκλειστούμε από τη Freiburg. Ούτε δεν μπορείς να πεις ότι είχαμε δύσκολο αντίπαλο στην κλήρωση. Οπότε αποτυχία για άλλη μια φορά στο κύπελο. Δεν έχουμε φτάσει εκεί έτσι μέχρι τα πρέμι τελικά. Φτάσαμε τρίτο γύρο, αλλά πάλι ένα μάτς κερδίσαμε ολοκληρώ στο κύπελο. Κρίμα. Για να δούμε όμως και τα στατιστικά των παικτών. Πρώτο στις συμμετοχές ο Κιμπεπέ, ο Βίρτζ, ο Μπενζεμά. Μαγικά πράγματα. Πρώτο σε γκολ ο Βίρτζ. Νάτος ανεβαίνει ο Βίρτζ. Ανεβαίνει ήδη. Βλέπετε ότι έχει φτάσει στα 90 overall και είναι 22 ετών μόνο. Τι μάγικη μεταγραφικά με την πρώτη χρονιά. Κάναμε μία αλλά καλή. Δεύτερη ήταν, αλλά εντάξει. Και 10 assist. Μπενζεμά με 13 γκολ και 5 assist. Εντάξει. Περιμένεις λίγο παραπάνω από τον επιθετικό σου, αλλά okay, και ο Μπενζεμά αρχίζει και πέφτει λίγο. 37 ετών. Λογικό. Ο Μπάρντς που ήταν η πρώτη του σεζόν με την ομάδα. 9 γκολ, 3 assist σε 31 συμμετοχές. Ο Πινέδα βασικός και παραμένει εκεί. Κάνει 8 γκολ, 2 assist. Ο Κονέ 5 γκολ πάλι. Βάζει τα γκολάκια εδώ και από το κέντρο. Μια χαρά νομίζω ότι καλά πήγανε οι βασικοί μας παίκτες. Πρώτος assist ήταν ο Βίρτς φυσικά. Πρώτος σε όλο ο Βίρτς και γκολ και assist. Μαγικά πράγματα. Για να δούμε. Πάμε στην επόμενη σεζόν.
Το μεγάλο hype ξέρουμε ότι είναι το να παίξουμε Ευρώπη και φυσικά κοιτάμε και λίγο προς τα πάνω. Ίσως Ευρώπη και Champions League, μια θέση στο Champions League για την επόμενη σεζόν. Μάλλον αυτός είναι ο στόχος. Στόχος λοιπόν για την τέταρτη σεζόν και τη δεύτερη σεζόν στην Bundesliga είναι να βγούμε στο Champions League και φυσικά έχουμε δύο σεζόν ακόμα περιθώριο για να κατακτήσουμε την Bundesliga. Για να το καταφέρουμε. Πιστεύω η πέμπτη σεζόν θα είναι εκεί που θα μπορέσουμε να το χτυπήσουμε. Αυτά βέβαια στη θεωρία. Πάμε να δούμε. Ξεκινάει λοιπόν η τέταρτη σεζόν στο save μας και η δεύτερη σεζόν στην Bundesliga όπου έχουμε στόχο φυσικά να πάμε επιτέλους στις θέσεις του Champions League τουλάχιστον, αν όχι να διεκδικήσουμε πρωτάθλημα. Οπότε έχουμε κάνει μια ενίσχυση. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ενίσχυση, η αλήθεια είναι, αλλά πιστεύω ότι έχουμε δυναμώσει κάπως το roster μας και σιγά σιγά θα δυναμώνει και περισσότερο. Πρώτη κίνηση που κάναμε ήταν ο Καμάντα, τον οποίο κοίταζα καιρό. Βέβαια δεν είναι μια μεγάλη κίνηση, είναι μια κίνηση που κλείνουμε ένα κενό βέβαια που είχε μείνει ο Πινέδα για πολύ καιρό βασικός από την πρώτη χρονιά. Οπότε είναι ένα upgrade, αλλά όχι πολύ μεγάλο. Ο Μπενζεμά σταμάτησε, οπότε δεν είχαμε επιθετικό. Έφερα τον Λουκάκου. Ναι. Big Rom λοιπόν. Εντάξει, ούτε αυτό είναι το ιδανικό, αλλά είναι σε μια καλή τιμή. Ακόμα τραβάει ηλικία του 32, μια χαρά. Πουλήσαμε τον Κατσίνοβιτ, γιατί είχαμε και τον Μπάρντ εκεί. Και επίση πήραμε όμω η μεγάλη μεταγραφή. Ήταν ελεύθερο το Σαλάχ στα 33 το OK, αλλά ελεύθερο. Ελεύθερο Σαλάχ δεν έπρεπε να τον αφήσω. Έπρεπε να τον πάρω. Οπότε δυναμώσαμε και στα φτερά. Και κλείσαμε με τι μεταγραφέ με μια ακόμη πώληση. Τον Μπάρντ στα 67,5. Μπορεί να γίνει άλλη μια κίνηση, αλλά κυρίω αυτό θα είναι το ρόστερ. Για να δούμε αν θα γίνει μια τελευταία κίνηση που πουλήσαμε τον Μπάρντ. Θα το δούμε. Είμαστε στην τέταρτη σεζόν λοιπόν. Είμαστε στη δεύτερη σεζόν τη Bundesliga. Έχουμε στόχο φυσικά να πάμε στι θέσει που οδηγούν στο Champions League για την επόμενη σεζόν. Αλλά μα μένουν και δύο χρόνια για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Έχουμε πει όπω και η ΑΕΚ στην πραγματικότητα σε 5 χρόνια από τότε που έπεσε η κατηγορία, γύρισε και πήρε και πρωτάθλημα. Έτσι και εμεί θέλουμε το save σε 5 χρόνια να έχουμε πάρει την Bundesliga. Για να θα το καταφέρουμε. Έχουμε ενισχύσει την ομάδα. Πάμε να δούμε τι μεταγραφέ και να μπούμε κατευθείαν στη τέταρτη σεζόν. Κάναμε τη μεγαλύτερη μεταγραφή έω τώρα στην ΑΕΚ. 75,5 και λίγο παραπάνω εκατομμύρια για τον Χακίμη, ο οποίο είχε ένα χρόνο συμβόλαιο το ακόμα, οπότε έπρεπε να το τσιμπήσουμε. Και ήταν άλλη μια θέση η οποία είχε μείνει χωρίς να ενισχυθεί από την πρώτη σεζόν. Ήταν ο Ρότα ακόμα δεξιμπάκ. Τώρα θα γίνει αναπληρωματικός γιατί έρχεται ο Χακίμη. Έτσι είναι η δεκάδα της ομάδας που θα παραταχθεί για την τέταρτη σεζόν στην Bundesliga και στο κύπελο και στο conference, νομίζω, ή στο Europa ή στο conference. Δεν ξέρω σε ποια από τα δύο θα παίξουμε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά όπως βλέπετε, ο Ζόμερ είναι ακόμα στο τέρμα. Ερνάντες και Μπεπέ. Χακίμη δεξιά, Αγχελίνιο αριστερά. Ο Ντόκου πήγε αριστερά για να έρθει δεξιά ο Σαλάχ. Καμάντα και Βίτ στα δεκάρια. Ο Κονέ πιο πίσω και Λουκάκου στην κορυφή. Είμαστε πανέτοιμοι. Φύγαμε για την τέταρτη σεζόν. Τελικά, πριν ξεκινήσουμε την τέταρτη σεζόν, έγιναν κάποιες τελευταίες κινήσεις. Πουλήθηκε ο Ντόκου στη Λειψία λοιπόν. Για 80 εκατομμύρια τον είχαν πάρει πολύ φθηνότερα. Οπότε 80 εκατομμύρια νομίζω είναι ένα καλό deal. Είναι 23 ετών βέβαια, αλλά και αυτό δεν εξελισσόταν πολύ γρήγορα. Οπότε 80 εκατομμύρια νομίζω ήταν καλά. Και δώσαμε και τον Μουκουντή, ο οποίος είχε μείνει από την πρώτη σεζόν στην ομάδα. 16,3 εκατομμύρια στον Άγιαξ. Πήραμε αρκετά χρήματα λοιπόν και μαζί με αυτά που είχαμε, κάναμε την τελευταία μας μεταγραφή πριν μπούμε στην τέταρτη σεζόν. Τώρα πάμε να μπούμε με την ακριβότερη μεταγραφή που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. 110 εκατομμύρια και 555.000 στη Leverkusen για τον Diaby. Μεγάλη κίνηση. 26 ετών, αλλά είναι έτοιμος. Ξέρει το πρωτάθλημα, είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και είναι έτοιμος να βοηθήσει την ΑΕΚ για να πετύχει τους στόχους της. Πάμε λοιπόν τέταρτη σεζόν. Νομίζω ότι το ρόστερ είναι όπως πρέπει. Φύγαμε. Η τέταρτη σεζόν στο save μας έφτασε στο τέλος της και πάμε να δούμε τι κάναμε στη δεύτερη σεζόν της ομάδας στην Bundesliga. Λοιπόν, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι χειρότερα. Πήγαμε πίσω. Πήγαμε αρκετά βήματα πίσω. Πέρσι ήμασταν έκτοι. Φέτος τερματίζουμε 8η εκτός ευρωπαϊκών θέσεων και δεν καταλαβαίνω τόση πτώση γιατί. Βλέπουμε 13 νίκες, 12 ισοπαλίες, 9 ήττες, είναι πάρα πολλές, 51 μόλις βαθμοί. Δύσκολα τα πράγματα στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, δεν πήγε πολύ καλά η φάση στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν πήγε. Πάμε να δούμε συνέχεια, να δούμε και τα stats, να δούμε γιατί αυτή η σεζόν κάει και έτσι άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Στο κύπελο, στο δεύτερο γύρο αντιμετωπίσαμε την Bochum, κερδίσαμε. Το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου πάντα το κερδίζουμε. Στο δεύτερο την παθαίνουμε πάντα. Στο δεύτερο παιχνίδι του κυπέλου, φυσικά. Για άλλη μια φορά αποκλειστούμε. Για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν κάνουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αλήθεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάντως, πάλι αποκλειστήκαμε από την Ουνιόν Βερολίνου στον τρίτο γύρο του κυπέλου. Στην Ευρώπη, εν τέλει, ήμασταν στο Europa League. Η έκτη θέση οδηγούσε στο Europa League. Οπότε είμαστε σε όμιλο με τη Φιωρεντίνα, τον ΠΑΟΚ και τη Λεχ Πόζναν. Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι στην Ευρώπη, εφόσον δεν υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πώς οι ελληνικές ομάδες βγαίνουν όταν δεν είναι στα άλλα πρωτάθληματα. Αλλά τέλος πάντων είχαμε τον ΠΑΟΚ στον όμιλό μας. Αυτό κανονικά δεν θα γινόταν ποτέ, αλλά εδώ έγινε. Και καταφέραμε και περάσαμε δεύτερη. Αφήσαμε τον ΠΑΟΚ 2 βαθμούς πίσω. Και η Φιωρεντίνα πρώτη με 15 βαθμούς εύκολα. Στον γύρο των 32 που διασταυρωθήκαμε με την Ίντερ που ήρθε από το Champions League, περάσαμε την Ίντερ. 3-3 συνολικό σκορ, 5-5 συνολικό σκορ μάλλον και 5-4 στα πέναλτι. Και πάμε στον γύρο των 16. Όπου εκεί βρήκαμε την Οσασούνα και περάσαμε εύκολα συνολικό σκορ.
σκορ 1-5. Στα προημιτελικά όμως πέσαμε πάνω στην Ίσ και εκεί αποκλειστήκαμε από την Ίσ εύκολα. 6-1 συνολικό σκορ. Πήγαμε πάντως μέχρι τα προημιτελικά τουλάχιστον στην πρώτη μας παρουσία σε ευρωπαϊκό κύπελο. Εντάξει, not bad. Στα στατιστικά των παικτών, πρώτο στις συμμετοχές ο Χακίμι, Ζόμερ, Κιμπεπέ, Διαμπή, 47 συμμετοχές βλέπουμε εδώ και 48 για τον Χακίμι, 45 για τον Βίρτ, 45 για τον Σαλάχ. Και πάμε να δούμε και τα γκολ και τις ασίστ. Πρώτο σκορ της ομάδας στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα, 45 συμμετοχές, 17 γκολ, 10 ασίστ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Εξαιρετικά πράγματα από τον Αιγύπτιο, νομίζω γι' αυτό τον φέραμε κιόλας στην ομάδα. 17 γκολ, 10 ασίστ, μια χαρά. Ο Βίρτ, 15 γκολ, 5 ασίστ, στα 3,5 χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα, είναι ο καλός παίκτης της ομάδας, 23 ετών, 91 overall, συνεχίζει και ανεβαίνει. Του έκανα και καινούριο συμβόλαιο, μην τον χάσουμε έτσι. Αν και αν έρθει καμιά τρελή προσφορά, βλέπω να φεύγει για πολλά εκατομμύρια. Ο Λουκάκου στην πρώτη του σεζόν, θα θέλαμε και παραπάνω λίγο από τον Λουκάκου, νομίζω 11 γκολ, 2 ασίστ από τον striker, θα θέλαμε κάτι παραπάνω. Διαμπή 9 γκολ, 5 ασίστ, not bad. Χακίμι 6 γκολ, 3 ασίστ από right back, κονέ τα 5 του γκολάκι εκεί, κόβει τα ρήφα κάθε χρόνο. Και ο Πινέδο, ο οποίος πήρε πάλι 21 συμμετοχές, παρότι δεν είναι πλέον στη βασική δεκάδα, 5 γκολ, 4 ασίστ, μια χαρά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πετυχημένη αυτή την τέταρτη σεζόν. Πήγαμε λίγο καλά στο Europa League, κλασική περίπτωση στο κύπελο, χάσαμε στον δεύτερο αγώνα του κυπέλου και στο πρωτάθλημα κάναμε βήματα πίσω, αντί να βγούμε πάνω από την 6η θέση που βγήκαμε πέρσι, βγήκαμε 8η. Ήταν μια τουλάχιστον μέτρια σεζόν, μπορεί και κακή σεζόν να τη χαρακτηρίσει κάποιο με το πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να πάμε στην 5η σεζόν και να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα. Ίσως η ομάδα πρέπει να δεθεί λίγο καλύτερα γιατί υπάρχει ποιότητα στο ρόστερ, πρέπει να προσθέσουμε και λίγη ποιότητα ακόμα σε κάποιες θέσεις και πιστεύω στην 5η σεζόν θα ανέβουμε κατακόρυφα. Έτσι πιστεύω, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ετοιμαστείτε για την τρέλα της 5η σεζόν. Όλα ξεκίνησαν όταν έφυγε ο Ελίασον, 4450, έφυγε ο Πινέδα, 14400. Και ξέρετε ποιος άλλος έφυγε? Ο Florian Wirtz για 246,9 εκατομμύρια. Ούτε 247 εκατομμύρια δηλαδή. Για τη Liverpool, παιδιά, έπρεπε να φύγει. Η 8η θέση μας έκανε πολύ κακό. Δεν είχαμε αρκετό budget για να βελτιώσουμε σημαντικά το roster. Και ήρθε μια τέτοια πρόταση. Δηλαδή, διαπραγματευτήκαμε μια τέτοια πρόταση. Δεν γίνεται με αυτά τα λεφτά να μην τον δώσει τον παίκτη. Και μετά έγινε χαμός. Πρώτα ήρθε ελεύθερος ο Ντεχεία. Χαλάρα πραγματάκια. Στο τέρμα, ξέρετε, θέλουμε εμπειρία, θέλουμε ωραία πράγματα. Ντεχεία πολύ ωραίος για αυτή τη φάση. Πάρα πολύ καλός. Και μετά ξεκινήσαμε De Ligt, ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε σε center back στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. 82,5. Μετά ευκαιρία Τσάβι Σίμονς, 60 εκατομμύρια από την PSV, μικρός, εξελίξιμος, ήδη καλός, ο Αντιβίρτζ ας πούμε, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτός ο Αντιβίρτζ. Μετά πετάχτηκε αυτό εδώ πέρα το ταλεντάκι στα free agents, 20 ετών, Γιάννικ Ζιλέ, free, 20 ετών, 94 rating έλεγε τώρα. Δεν ξέρω αν είναι μούφα, αλλά εγώ τον έφερα. Ρίτζεν του Μπενζεμά, δεν ξέρω. Επίσης έφυγε και ο Καμάντα από την ομάδα. Είπαμε ήταν μια λύση ψηλοανάγκης, δεν ήταν κάτι ακραίο. Πάντως βγάλαμε profit για τον Καμάντα. 67,5 εκατομμύρια τον δώσαμε στη Βαλένθια. Νομίζω κότσους τους πιάσαμε στα 30. Δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο. Μέτριος παίκτης, μια χαρά. Και μετά τη φέραμε, παιδιά, η τρέλα συνεχίζεται. Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος είχε πάει στην Παρί για 140 εκατομμύρια, 139,5 για την ακρίβεια, και ήρθε στην ΑΕΚ. Από την Παρί, Τζουντ Μπέλιγχαμ στο κέντρο και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Ναι, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Ο Αγχελίνιο έφυγε επίσης, γιατί είχα ένα πλάνο να τον αντικαταστήσουμε με τον Νούνο Μέντες, ο οποίος είναι συμπαίκτης, ήταν συμπαίκτης με τον Μπέλιγχαμ. 60 εκατομμύρια έφυγε ο Αγχελίνιο, με τον Νούνο Μέντες δεν τα βρήκαμε, αλλά έγινε μια άλλη τρέλα η οποία ουσιαστικά βοήθησε στο να μην τα βρούμε με τον Νούνο Μέντες. Έφυγε και ο Κονέ. 95,5 εκατομμύρια, παιδιά, ο Κονέ. Δεν ανέβαινε. 25 ετών πήγε, ήταν μαζί μας από τη δεύτερη σεζόν, από τη Zweite Liga. Δεν βελτιώθηκε πολύ. 25 ετών. 85 overall, πίστευα θα έχει πάει στο 88-89, δεν το είχε κάνει. Έφυγε στη Leverkusen για 95,5 εκατομμύρια, πολύ καλό. Και με αυτά τα λεφτά τι κάναμε? Φέραμε και Τζαμάλ Μουσιάλα. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι ουσιαστικά ο Τσάβι Σίμονς ο Αντιβίρτζ. Ο Αντιβίρτζ είναι ο Τζαμάλ Μουσιάλα, που παίζει και CM και CAM και χαμός, 23 ετών, 92 rating. Απίστευτο, απίστευτο. Και σκεφτείτε ότι ο Μουσιάλα αυτή τη στιγμή στο save είναι στο ίδιο level με τον Βίρτζ και τον Βίρτζ τον δώσαμε 247 εκατομμύρια ενώ πήραμε τον Μουσιάλα 190. Οπότε και εδώ κάναμε καλή business. Για να συμπληρώσουμε το roster αριστερά, είχαμε ένα κενό. Πήρα τον Ακούνια, μέτρια λύση. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Και ποιον άλλον έφερα επίσης από την Παρί? Junior, Santos, Silva, Neymar. 25,5 εκατομμύρια. Να συμπληρώσω το roster, να έχουμε κάποιον από τον πάγκο. Σαν super sub ήρθε ο Neymar. Super sub, εντάξει, χαλαρό στα 34. Να κολλήσει τα τελευταία ένσημα, μια χαρά. Αυτή είναι η ομάδα. Έγιναν τρέλες. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε το τρελό και να πάρουμε το πρωτάθλημα από εκεί που βγήκαμε 8η. Πρέπει να κάνουμε τεράστιο step up. Έδωσε τα πάντα σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Οπότε περιμένω κάτι ακραίο. Για να δούμε, θα έρθει αυτό το ακραίο αποτέλεσμα. Φύγαμε. Και για να έχετε και μια εικόνα, η ομάδα είναι κάπως έτσι. Η δεκάδα είναι αυτή με τον Τεχέα κάτω από το τέρμα και με 5 Ligt, Χακίμι, Ακούνια δεξιά και αριστερά. Μπέλιγχαμ στο κέντρο, Σαλάχ, Διαμπή δεξιά και αριστερά στα χαφ, Μουσιάλα, Σίμονς και μπροστά ο Γιάννικ Ζιλέ. Για να δούμε αν αυτή η ομάδα μπορεί
να κοντράρει τα μεγαθύρια της Bundesliga. Τέλος της πέμπτης σεζόν λοιπόν και πάμε να δούμε αν έχει γίνει αυτό το μεγάλο πρόγκρες που ζητάμε. Θέλουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα στην πέμπτη σεζόν. Πάμε να δούμε αν το έχουμε καταφέρει. Έχουμε πρωτάθλημα και κύπελο μόνο, γιατί την προηγούμενη σεζόν είχαμε βγει 8η, άρα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και μάλιστα στο πρωτάθλημα είμαστε τρίτοι. Τελειώνουμε τρίτοι, μπαίνουμε στη θέση του Champions League για πρώτη φορά, αλλά δεν καταφέρνουμε το μεγάλο μας στόχο που έχουμε στις 5 σεζόν να πάρουμε πρωτάθλημα στην Bundesliga. Δεν το καταφέραμε. Δεν ήμασταν πάρα πολύ μακριά, αλλά η λειψία από ό,τι φαίνεται ήταν σε δικό της league, ήταν μόνη της. 11 βαθμούς από την Dortmund ήταν δεύτερη, 12 βαθμούς από εμάς, αλλά μπορώ να πω ότι ανεβήκαμε επίπεδο. Είμαστε τρίτοι, μπαίνουμε Champions League και από τον τέταρτο που είναι η Bayern Μονάχου έχουμε 13 βαθμούς διαφορά. Ήμασταν εμείς η Dortmund και η λειψία μόνη της. Ήμασταν σε άλλο race από τις άλλες ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι έγιναν καλά πραγματάκια, γιατί αν δείτε κιόλας η λειψία έχει κάνει μόλις 2 ήττες. Εμείς έχουμε κάνει 4, βέβαια έχουμε και 9 ισοπαλίες, 21 νίκες, 66 γκολ για εμάς, 37 έχουμε δεχθεί, 29 goal difference. Μπορούσαμε να είχαμε λίγο καλύτερη άμυνα, γιατί βλέπουμε ότι η Λειψία έτσι πήρε το πρωτάθλημα με πολύ καλή άμυνα. Μόλις 23 γκολ δέχτηκε, 55 έβαλε, εμείς βγάλαμε 66, αλλά η άμυνα μάλλον έκανε διαφορά. Στο κύπελο τώρα είχαμε δύσκολη κλήρωση στον πρώτο αγώνα, αλλά τον πρώτο αγώνα πάντα τον κερδίζουμε. 2-1. Πάμε να δούμε αν σπάσαμε αυτήν την κατάρα στο δεύτερο αγώνα. Στο δεύτερο αγώνα, φυσικά θα παίξουμε με την Augsburg που ήταν η χειρότερη ομάδα του Leverkusen, αλλά θα αποκλειστούμε, παιδιά. Δεν έχουμε περάσει δεύτερο ή τρίτο γύρο σε καμία σεζόν. Πάντα θα χάσουμε στο δεύτερο ή στον τρίτο γύρο, ανάλογα σε ποιο γύρο ξεκινάμε. Κερδίζουμε πάντα το πρώτο μάτς, χάνουμε πάντα το δεύτερο. Το κύπελο. Δεν ξέρω, είναι ο κρυπτονίτης μας. Και στα stats, εδώ βλέπουμε τις περισσότερες συμμετοχές με τον Τεχεία, τον Χακίμι, τον Ντελίχ, Τσάβι Σίμονς, Μουσιάλα και Γιάννικ Ζιλέ. Θα γκόλω Γιάννικ Ζιλέ, πρώτη του σεζόν, φαίνεται γιατί είναι Wonderkid, 21 ετών, 94 overall. Δεν ξέρω τι φάζει με αυτόν εδώ, αλλά έβαλε 24 γκολ, 8 assist σε 36 συμμετοχές. Μαγικός. Ο Ντιαμπή επίσης 11 γκολ, 6 assist. Ο Μουσιάλα 11 γκολ, 5 assist. Ο Σαλάχ 9 γκολ, 3 assist. Και εντάξει, εδώ αρχίζουν και πέφτουν σιγά σιγά τα stats, αλλά νομίζω ότι η ομάδα ενισχύθηκε πάρα πολύ. Και το όλο εγχείρημα το να πουλήσουμε τον Virge και να ενισχυθούμε πολύ ήταν πετυχημένο. Champions League του χρόνου και νομίζω ότι πάμε για last dance του χρόνου. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να τα πάρουμε ή να πάρουμε έναν μεγάλο τίτλο, ή το πρωτάθλημα ή το Champions League, αφού δεν καταφέραμε τουλάχιστον στις πρώτες 5 σεζόν να πάρουμε το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Για να δούμε αν η έκτη θα είναι και η μαγική σεζόν. Μπαίνουμε λοιπόν στην έκτη σεζόν, έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Θέλουμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε να πάμε καλά στο Champions League που είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στο save και έχουμε κάνει κάποιες μετρημένες κινήσεις. Αρχικά, πήραμε ελεύθερο τον Φερνάντες εδώ πέρα, έναν Ισπανό left wingback, ο οποίος είναι 24 ετών, ανεβαίνει λίγο, δεν είναι κάτι ακραίο, αλλά θέλαμε λίγο να μοιράσουμε τα χρήματα για να γεμίσουμε το roster, γιατί είχαμε και τις μεγαλύτερες αδυναμίες στον πάγκο. Η βασική δεκάδα είναι καλή, αλλά θέλαμε να ενισχύσουμε και τον πάγκο για να έχουμε rotation. Επίσης, πήραμε από τη Wolfsburg τον Garnacho, ο οποίος από τη United έχει καταλήξει στη Wolfsburg, 23 ετών ακόμα έχει μέλλον, 60 εκατομμύρια, έχει potential. Επίσης, από τη Wolfsburg πήραμε με 66 εκατομμύρια τον Ekitike για δεύτερο επιθετικό. Πίσω από τον Γάλλο μας εκεί, τον απίστευτο. Και φυσικά θέλαμε και λίγο βάθος στο κέντρο, οπότε πήραμε και τον Φοφανά από τη Μονακό για 28 εκατομμύρια. Οπότε αυτές τις μεταγραφές μας δεν θέλει πολλά το ρόστερ μας. Ίσα-ίσα που είχαμε και πάρα πολύ καλούς παίκτες, έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες και μικρούς, οι οποίοι αναπτύσσονται, το ρόστερ γίνει ακόμα καλύτερο. Και για του λόγου του ελθές, αυτή είναι η δεκάδα που κατεβάζουμε αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε, 94 ο Ζιλέ μπροστά, 86 ο Τσάβι Σίμονς, Μουσιάλ 92, Γκαρνάτσο αριστερά, δεξιά Ντιαμπή 89 έχει πάει, 91 ο Μπέλιγχαμ, ο Φερνάντες είναι 81, η μόνη μας εκεί. Λίγο αδυναμία, αλλά πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί καλά μέσα στη σεζόν. Και με 5 Ligt, Χακίμι 90 έχει πάει δεξιά. Ο Ντεχεία, είμαστε GG. Νομίζω πάμε στη σεζόν που θα γίνει κάτι μαγικό. Το νιώθω. Και ναι, στην έκτη σεζόν έγινε το κάτι μαγικό, όντως. Μαγική απόλυση. Με απολύσανε για άλλη μια φορά στην έκτη σεζόν. Εντάξει, άλλες φορές έχουμε κρατήσει και λιγότερες σεζόν. Στην έκτη σεζόν δεν την ολοκληρώνουμε. Απολυθήκαμε λοιπόν από την ΑΕΚ. Contract terminated. Κλασικά θα πάμε εδώ στο Stuttgart απλά για να δούμε τι έχει πάει λάθος και έχουμε αποκλειστεί. Για να δούμε τι έχει γίνει πάλι. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα με 5 αγωνιστικές να μένουν είμαστε 10 βαθμούς μακριά από την Bayern που είναι πρώτη, 7 βαθμούς από τη Λειψία που είναι δεύτερη και δεν έχουμε εξασφαλίσει και τη θέση μας στην τετράδα, αλλά είμαστε τρίτοι. Μπορούμε να πάμε τουλάχιστον ξανά Champions League. Εδώ μάλλον δεν ξέρω, θέλανε να πάρουμε το πρωτάθλημα και εγώ το ήθελα, αλλά η Bayern εδώ πέρα δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Εδώ η Bayern και η Λειψία έχουν κάνει δυναστεία. Έκανα και ρήμα. Στο κύπελο τι έχουμε κάνει, για να δούμε. Πρώτο αγώνα θα έχουμε κερδίσει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Στον πρώτο αγώνα πάντα κερδίζουμε. Ναι, την Paderborn 3-2 εννοείται πριν από τον πρώτο γύρο. Το δεύτερο γύρο του κυπέλου δηλαδή. Πάμε στο τρίτο γύρο. Το έχουμε ξεπεράσει. Ναι, ξεπεράσαμε, ορίστε. Κάναμε over achievement εδώ.
εδώ στο κύπελλο κερδίσαμε και δεύτερο παιχνίδι στο κύπελλο και προχωράμε στα προημιτελικά. Στα προημιτελικά κερδίζουμε και την Augsburg. 2-0 και πάμε ημιτελικά. Και από ό,τι βλέπω μέχρι ημιτελικά πάει. Οπότε στα ημιτελικά παίζουμε με την Wehen Wiesbaden. Δηλαδή μια πάρα πολύ καλή κλήρωση. Από ό,τι φαίνεται θα πηγαίναμε τελικό με τη Λειψία λογικά ή με τη Freiburg. Ήμασταν πολύ κοντά στο να πάρουμε τον πρώτο τίτλο. Δεν έχουμε πάρει τίτλο εξ από τα πρωταθλήματα στην τρίτη κατηγορία και στη δεύτερη κατηγορία τη Γερμανία. Και πάμε να δούμε και στο Champions League τι έγινε, γιατί παίζουμε και Champions League φέτος. Δεν μας αφήσαν να ολοκληρώσουμε. Στον όμιλο με Ίντερ Βαλένθια και Τεάο Βουκουρεστίου έχουμε τερματίσει πρώτοι με 15 βαθμούς, 5 νίκες, 1 ήττα. Μαγικά πράγματα στον όμιλο έχουμε κάνει. Στο γύρο των 16 πέσαμε με τη Λίβερπουλ και αποκλείστηκε. Πέσαμε με τη Λίβερπουλ, έτσι φίλε, τι να κάνουμε. Δεν αποκλείστηκε η Λίβερπουλ, εκτός αν είσαι η Ρεάλ ή Ατλέτικο. Ή τέλος πάντων καμιά ισπανική ομάδα. Αποκλείστηκαν με τη Λίβερπουλ. Και για να δούμε τι έχουν κάνει και οι παίκτες μας. Από ό,τι βλέπω, Ντιαμπή εδώ, ο Φερνάντες στο αριστερό μπάκο, Ζιλέ 29, ο Ντελίχτ 29 συμμετοχές. Στα γκολ τι έχουμε κάνει, ο Ζιλέ 17 γκολ, 12 assist, μαγικός Γιάννη Ζιλέ. Και Μουσιάλα 16 γκολ, 6 assist. Μαγική εδώ αυτοί οι δύο κουβαλάγανε. Γκαρνάτσο 6 γκολ, Μπέλιγχαμ 4 γκολ. Μετά δεν έχουμε πολλούς που να έχουν συνεισφέρει στο σκοράρισμα. Αλλά εντάξει, είχαμε ακόμα μερικές αγωνιστικές να παίξουμε. Είχαμε και κύπελο, είχαμε και 5 αγωνιστικές πρωτάθλημα. Μάλιστα. Εδώ μια χαρά πηγαίνανε μεταγραφές μας, αλλά δεν ξέρω το board γιατί απολυθήκαμε. Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει σε αυτό το career γιατί απολύεσαι πολλές φορές. Πώς σας φάνηκε λοιπόν η πορεία μας με την ΑΕΚ στη Γερμανία? Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, γράψτε μου τι σχόλια έχετε να κάνετε για αυτό το save και τι άλλο πείραμα και με ποια άλλη ελληνική ομάδα θα θέλατε να δείτε πείραμα στο FIFA 23. Και αν σου άρεσε το περιεχόμενο του καναλιού, θα σας αρέσει λογικά και αυτό το βίντεο, στο προτείνει το YouTube, οπότε άκου το YouTube, κάτι ξέρει, πάτα το.